Πάμε λοιπόν και στον Γιάννη Ρίγο, γιατί πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν, Γιάννη, τα μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων και τραυματιών. Έτσι, Ματίνα, πρόκειται για μια σειρά μέτρων στήριξης που θα δοθούν στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και στους σοβαρά τραυματίες από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη κάρτα. Θα δίνεται ειδική μόνιμη μηνιαία σύνταξη 1.655 ευρώ στις οικογένειες των θανόντων αλλά και σε άτομα με αναπηρία 50%. Πρόκειται για μια φορολόγητη σύνταξη. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία άλλη αφορολόγητη σύνταξη σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Αναδρομικά από την 1η Μαρτίου. Πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα. Θα προχωρήσουν σε διαγραφές οφειλών στην εφορία αλλά και στον ΕΦΚΑ που είχαν οι συγγενείς των νεκρών αλλά και των τραυματιών με μόνιμη αναπηρία άνω του 50%, ακόμη και σε όσους βεβαίως νοσηλεύτηκαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι διαγραφές οφειλών αφορούν ακόμα και τα αδέρφια των θανόντων. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Θα διαγράφονται τα υπόλοιπα δανείων για τις οικογένειες στις τράπεζες των θανόντων, είτε πρόκειται για στεγαστικά είτε προσωπικά δάνεια. Και τελευταία κάρτα, έχουν το δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο μόνο για ένα μέλος οι οικογένειες των εκλειπώντων. Όσοι επιβάτες υπέστησαν μόνιμη αναπηρία άνω του 50%, αλλά και όσοι νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι έχει κάτι δευτερεύοντα για τους φοιτητές, οι οποίοι επεβαίνουν στο τρένο που μπορούν να κάνουν μεταγραφή κλπ. Αλλά τα βασικά είναι αυτά τα πολλά, γιατί είναι μεγάλος ο κατάλογος. Ναι. Σωστά. Μακάρι να μην χρειάζονταν. Καλά είναι, αλλά μακάρι να μην χρειάζονταν. Να μην χρειάζονταν και αυτά, παιδιά, με συγχωρείτε που θα το πω τώρα, θα γίνει προσφυγή και θα ισχύσουν και για τους τέσσερις σκοτωμένους στο Άδενδρο, πώς το λέγανε πριν στο από Άδενδρο το 17. Το 17. Να ισχύσουν για όλους. Μάλιστα. Να ισχύσουν.